Μεγάλες οι ζημιές από τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίες στο κέντρο Θεσσαλονίκης. Είναι κρίμα. Έχουν σπάσει τα πάντα από ό,τι πληροφορούμεθα και κάποιες εικόνες που έφτασαν. Και στην Αθήνα έπεσαν τα κρυγόνα στις 9:30 το μεσημέρι και χημικά και δεν περιγράφεται που αυτό βαίνει. Όλοι το γνωρίζουν. Εν τω μεταξύ, το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κοπάσει τόσο εύκολα όπως το επιδιώκουν κάποιοι. Να βλέπουμε στο YouTube σε κανάλια που τους ακολουθούν 200.000 κόσμος και πλέον να θέλουν να ξεπλύνουν, να πούν αχ, κάτι κρύβεται πίσω και γιατί ο Μαρινάκης έως σήμερα δεν μιλούσε, δεν αναδιωνόταν. Κουμπάρος όν της κυρίας Πακογιάννη και γιατί τώρα και εξηγείται ότι έχασε τεράστιες δουλειές με τη μεταφορά ως πλειοκτήτης από την Ουκρανία. Σε ποιον τα λένε, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που να μην τον συγχαθώ αν το διερευνήσω. Σημασία έχει ότι και η Sophie de Feld, η αρμόδια επίτροπος, τονίζει ότι το ζήτημα θα διερευνάται για ένα χρόνο περίπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνον αυτό. Σίγουρα δεν μπορούν από τις κυβερνήσεις που δεν μιλάνε να εξάγουν κάτι. Επαφείται στο ότι η δικαιοσύνη αφού ξεκίνησε την ερευνά της κάτι θα δώσει. Και το τονίζουμε, το ξανατονίζουμε από είμαι τους πρώτους που το είχα δώσει ως είδηση με την ερευνά μου όταν πρώτο ξέσπασε το σκάνδαλο, την τελέξα και πει ως από τη μια εταιρεία που ασχολείται με τα λογισμικά αυτά, με τα πολλούσα εις τον άλλον, τι σχέση είχε ο ανιψιός Μητσοτάκη, τι εγένετο το μεταξύ και γιατί άφησε ένα τεράστιο χρόνο να παρέλθει να σβηστούν στοιχεία, όχι μόνο αυτό, ήλθαν ειδικοί από το Ισραήλ, το έχω πει και στα προηγούμενα ρεπορτάζ εδώ και καιρό, που στη διάρκεια του καλοκαιριού, Ιούλιο, και εγώ θα κάλυψαν στοιχεία, θα εξαφάνισαν και ο κύριος Σίδωρος Δογιάκος και αυτός έχει δένεται με κουμπαριές επίσης και αυτός, όχι Καραμαλή. Απλά το περιγράφω, γιατί φαίνεται να είναι και φιλόζος να ζήτησε την επανεξέταση της απόφασης με το γατάκι, τον τιμά, τον τιμά αυτό πάρα πολύ. Και σημασία έχει ότι περιμένουμε, αναμένουμε, αν θα υπάρξει κάτι από το Europol, δηλαδή μπορεί να τίθεται εμπόδιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι να κάνουν οι επιτροπές αφού μέσω δικαστηρίων με τα στοιχεία που θα έχουν δεν θα εξάγουν συμπέρασμα, δεν θα ευρεθεί ο ένοχος. Πρώτα το γνωστοποίησαν εφημερίδες όπως η Καθημερινή που δεν μπορείς να πεις ότι βρίσκεται στο αντίπαλο στρατόπεδο στην αντιπολίτευση. Το Βήμα αναφέρθηκε, πρώτο ντοκουμέντο του κύριου Βαξεβάνη. Ο κύριος Βαξεβάνης θα κληθεί και από την αρμόδια Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης από ό,τι ακούμε. Συν της άλλης έχουμε φρύτομε γιατί διατέθηκε τεράστιο ποσό. Ενώ στον χρόνο βρίσκονται κλεισμένοι οι Έλληνες, παρακολουθούνται τουλάχιστον από την ΕΕ άλλα 8 πρόσωπα πολιτικών και δεν τα γνωρίζει ο λαός ποια ακριβώς ήταν, παρακολουθούσαν κυρίως πολιτικούς δημοσιογράφους και εκτός αυτών 17.000 λένε κόσμο. Αν όλα αυτά ισχύουν, σκέπτομαι και η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαγορεύσει τα λογισμικά αυτά, να έχει τη δυνατότητα και η Europol
να εισέρχεται για τις ερεύνες της και όχι μόνο η πολιτική, όπως το ξαναείπα. Και δεν αναμένουμε από την ελληνική δικαιοσύνη που είναι στα κατώτατα κλιμάκια ανατεθειμένη έρευνα. Τι πλέον γενέστε. Βλέπουμε να έρχεται ένας ωρηματός σε όλους τους τομείς και της Ευρώπης να κρούν το κόδωνα του κινδύνου διάφοροι που προφήτευσαν και παληθεύτηκαν, τάχω σε ρεπορτάζ, και εγγίζουν τώρα σε ένα διάστημα θα υπάρξουν το 24 και οι εκλογές των ΗΠΑ, αλλά βλέπουμε και οι Ρεπουμπλικανοί να ανακτούν έδρες, να χάνουν οι Δημοκρατικοί. Αλλά λέγεται ότι δεν πήγαν όλοι να ψηφίσουν, ειδικά από τους ανεξάρτητους. Κάτι που συμβαίνει και εδώ. Θα πω άλλη μια φορά, η δηλία, η δουλικότητα, ως τα ανώτατα κλιμάκια ηθινόντων, γιατί ούτε μια αντίδραση βουλευτού που ευρίσκεται στα ονόματα 33 της λίστας παρακολουθούμενα. Το είχα ξαναπεί, τους κρατάει στο χέρι, όπως λένε, τόσο πια φοβούνται. Άρα, τι να περιμένουμε, τι πρόοδο να περιμένουμε, εις τι όλοι αυτοί να πρωτοστατήσουν, να περιφρουρήσουν, να μας σώσουν. 166 έδρες οι Δημοκρατικοί, 195 οι Ρεπουμπλικάνοι, όπως αναμενόταν, αλλά όχι επακριβώς. Πάνε για 218, έλεγαν οι μετρήσεις, θα τους χρειαστούν 225 ως φαίνεται. Η Καμάλα Χάρις παίζει σπουδαίο ρόλο εκεί σε ισοψηφίες. Επανεξελέγει ο Ρον Ντε Σάντις στη Φλόριντα. Ήταν στην κούρσα ενάντια στον Τραμπ. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό είναι και στην Πενσιλβάνια που κερδίζει δημοκρατικός και χάνει ο Τούρκος τηλεγιατρός Μακμέτ ως με τους Ρεπουμπλικάνους. Ήταν από τις πολιτείες που θα παίξουν ρόλο αν θα κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι από ό,τι ακούμε. Και ο γιος Μενέντες κλαίγει και αυτός. Η Σάρα Χάκαμπι Σάντες σε μια πολιτεία Ρεπουμπλικανών, το Άρκανσο, που είχε σφυροκοπήσει τον Μπάιντεν, εξελέγει και αυτή. Και μην απατώμεθα, άλλα να λένε δημοσίως και άλλα να πράττουν. Τζορτζ Σόρος έδωσε 129 περίπου εκατομμύρια στους δημοκρατικούς. Ναι, και όλα αυτά τα πληροφορεί δια της ερεύνης του, το Open Secrets, που είναι μη κομματικό, τη ερεύνηση των εκλογών. Της Εθνικής Ασφαλείας επίσης, ο Τζόζεφ Κεθ Κέλογκ, τι μας λέει? Ότι στην ώρα πέφτουν 2,5 εκατομμύρια προς Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πρωτάκουστο. Και αυτά τα άκουσε όλος ο κόσμος στο Fox News ενώπιον του Τάκερ, που ποτέ δεν μάσησε τα λόγια του. Να τονιστεί και αυτό. Κάθε ώρα και στιγμή τελικά οι Τούρκοι, τέως απόστρατοι, σύμβουλοι και μαϊντανοί του CNN Turk με την Ελλάδα και μόνο με την Ελλάδα τα έχουν βάλει, ορίονται. Τι θα γίνει, λέει, στα δυτικά νότια, όταν τον ρώτησαν με τα 12 μίλια. Αναφέρθηκε στη Γάβδο και
τόνισε ότι είναι τουρκική. Ακούγονται πάρα πολλά αυτές τις μέρες, ότι τελικά ως και συμφωνία θα κάνουμε για να μεταφέρουμε φυσικό από τη Λιβύη, ζήτω που καήκαμε. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, γιατί ήδη ξεκινήσαμε τις ερεύνης για να υπάρξει μια αυτάρκεια και σε αυτό το κράτος ποτέ. Όχι αυτάρκεια. Εδώ είδαμε και η Κούβα 30% από μόνη της είχε. Μου έδειξαν πριν 45 μέρες που βρισκόμουν εκεί τα κεκαυμένα αυτά τα ανατύχημα, ότι πόσα άλλο να τα βλέπεις επί τόπου και να βλέπεις ότι δεν υπάρχει πια λίτρο για να τις ανάγκες τους βασικές εντός της χώρας τους, γιατί τους πήρε ο Biden μέσω Βενεζουέλας και αυτό που λάμβαναν ως εισαγωγή κάθε χρόνο από αυτή τη χώρα, τη φιλική τους. Ενώ ο Biden εναντιονόταν σε όλους αυτούς και έριξε τα μούτρα του κανονικά και πήγε και παρακάλεσε τη Βενεζουέλα. Τα ξέρουμε αυτά. Και μέσα στον Ατλαντικό αλλάζουν, σβήνουν GPS και λοιπά, μεταγγίζουν σε άλλα πλοία τα καύσιμα και ο κόσμος σκοτώνεται, ο άπελος, νεαρό κόσμος, σε Ρωσία, σε Ουκρανία. Και φαίνεται να μην έχει τέλος, φαίνεται να μην θέλουν να λήξει ο πόλεμος. Έχει ακουστεί ότι το κόκκινο τηλέφωνο, ας το πούμε, ότι τελευταία ήρχοντος σε επικοινωνία Ρώσοι με Αμερικανούς, μακάρι αυτό να αληθεύει, ότι συνομιλούσανε να επέλθει μια λύση,